Πετρούλα. Και πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το επάγγελμα του ψαρά μπήκε στα βαρέα και ανδυγινά. Είναι 3,5 ώρα τα χαράματα και εγώ βρίσκομαι στη νυχτιόσκαλα Κερατσινίου για να συναντήσω τους σεξι ψαράδες. Τώρα που μπήκατε στα βαρέα και ανδυγινά, πώς σας φαίνεται? Θα μας πέσουν βαριά. Το επάγγελμα του ψαρά είναι επικίνδυνο? Επικίνδυνο! Θα με κουζουλάνε αυτοί! Θα με κουζουλάνε, εγώ βέβαια! Νομίζετε ότι είναι αρκετά βαρύ το επάγγελμα του ψαρά? Πάρα πολύ. Ξέρετε γιατί λέγεται κολοχτύπα? Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, θέλετε να σας πω? Ναι, για πείτε. Γιατί όταν περπατάει, έτσι που είναι σαν καραβίδα, χτυπάει το κουπουλίνι της κάτω. Εδώ όλος ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί μαζί σας. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας. Καλύπους, τους αγαπάω τους ψαράδες. Ούγενα ή μητάκι? Α, ούγενα ή μητάκι, αυτό είναι κινέζικο ψάρι να φανταστώ. Ελληνικό είναι, ελληνικό. Ούγενα μητάκι, οκ. Okay. Μπορώ να πιάσω ένα λούτσο? Πιάσε εδώ. Α, ευχαριστώ. Γλωσσίτσες, καμαράκια και τα ποδάκια. Βλέπουν στον δρόμο, δεν σου λένε ότι είσαι λαβράκι? Ναι. Να το λαβράκι. Κι αχ, είναι μεγάλο και νόστιμο. Ναι, να βίδα. Αυτό κουνιέται. Θα σου κόψει τα νύχια. Σοβαρά μιλάτε? Αχ, αφήστε την κάτω. Σφυρίδα. Και τι είναι αυτό το κόκκινο που έχει μέσα στο ματάκι του? Τη γλώσσα. Έχει πιάσει ποτέ καμιά γοργόνα? Σαν και σένα, όχι. Γιάννη, δεν μπορεί να καταλάβει τι μωρό είναι, τι πλάσμα. Κύριε Γιάννη, δώστε. Γεια σας, κύριε Γιάννη Ψαρά, τι κάνετε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι εδώ πέρα με τον φίλο σας και τον έχω στα όπα-όπα. Πριν ανοίξω το στόμα μου, φύγε. Ψαράδες, αυτοί οι ηλιοκαμένοι λεβέντες που το εργασμένο δέρμα τους το έχει ποτίσει αλμύρα και το έχει μαστιγώσει αλίπητα το κύμα, που το κορμί τους έχει τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας και τα τραχιά τους χέρια μπορούν να γίνουν μια ζεστή αγκαλιά για κάθε γυναίκα.